Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος τρίτο στην τηλεόραση του Atlas και πάμε κατευθείαν στον επόμενο εξαιρετικό μας προσκεκλημένο, όπου έχει να κάνει με ένα κορυφαίο θεσμό, ή μάλλον μια εκδήλωση που έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο θεσμό για τη Θεσσαλονίκη. Μιλούμε για τις εργασίες της 6ης Διεθνούς Ακαδημίας Δημοσιογραφίας, μιας ακαδημίας η οποία συγκεντρώνει στην πόλη μας δημοσιογράφους, καθηγητές, φοιτητές από όλο τον κόσμο. Είναι μια πρωτοβουλία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια πρωτοβουλία που διαφημίζει την πόλη μας. Καλωσορίζουμε την ψυχή του όλου εγχειρήματος, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Παναγιώτου, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δημοσιογραφίας του τμήματος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά, για να στηρίξουμε μια πρωτοβουλία που πραγματικά έχει εξελιχθεί στην έκτη του πλέον ετήσιος χρονιά σε έναν πολύ επιτυχημένο θεσμό για τη Θεσσαλονίκη, για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τι ακριβώς πραγματεύεστε, ποιο είναι το αντικείμενο της έκτης Διεθνούς πλέον Ακαδημίας Δημοσιογραφίας? Νομίζω δεν είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε, αλλά είναι κάτι εξαιρετικά ουσιαστικό και σας ευχαριστούμε πολύ για το ότι αναδεικνύεται έτσι τα αντίστοιχες πρωτοβουλίες γενικότερα που προβάλλουν μια άλλη εικόνα για την χώρα μας, για την κοινωνία μας, αλλά και για την προσπάθεια την οποία καταβάλουμε. Αναφέρομαι λοιπόν στην 6η Διεθνή Θερινή Ακαδημία Θεσσαλονίκη, στην οποία ξεκινήσαμε ως ιδέα με τον συνάδελφο και, καθηγητή κύριο Φραγκονικολόπουλο, σε συνεργασία όμως με πολύ σημαντικά πανεπιστήμια και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, η προσπάθειά μας αυτή συμπράττουν 14 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως είναι η Deutsche Welle, όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Temple, όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Χαλίμα από την Κορέα, το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ, του Νόβισατ, του Μιλάνου, ενώ υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως είναι ουσιαστικά το IMED, όπως είναι ο PROOF, το World Learning, το DSEN Global, και ταυτόχρονα από οργανισμούς όπως είναι το Konrad Adenauer Stiftung, το True to Peak, το Freedom House κλπ. Καταλαβαίνετε ότι με την παράθεση αυτή που έκανε έτσι μέρους ουσιαστικά όλων όσων συμβάλλουν στην προσπάθειά μας αυτή, υπογραμμίζεται ο διεθνές χαρακτήρας της πρωτοβουλίας μας, που κάθε χρόνο φέρνουμε έτσι πολύ καλούς ομιλητές και αντίστοιχα έτσι συμμετέχουσες στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εξελίξεις που είναι δραματικά, θα έλεγα, πλέον επίκαιρες, κύριε καθηγητά. Και εδώ ήθελα λίγο να σταθούμε. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα, εδώ, στον 21ο αιώνα? Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω κάνοντας αναφορά και σε όσα είπε σήμερα η επικεφαλής ουσιαστικά της Google της Ευρώπης, ο Λούντοβικ Μπλέχερ, ο οποίος μίλησε σήμερα για την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου, αυτό το οποίο επιχειρηματικού για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και προσέγγισης νέου τύπου ακροατήριων. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζουμε και εμείς ως τμήμα δημοσιογραφίας μαζί με όλους τους συναδέλφους, με τη δουλειά την ερευνητική που κάνουμε, θεωρώ ότι κυρίαρχο έτσι, ζήτημα είναι ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τα μέσα ενημέρωσης και ακόμη περισσότερο το να μπορέσουν ουσιαστικά τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τις καλές πρακτικές παρά να μετατρέπονται έτσι σε αγωγούς, ας πούμε, μεταφοράς έτσι δυσαρέσκειας, γκρίνιας κλπ. Πόσο εύκολο είναι αυτό και αν θέλετε να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά, με ορίζοντα τα όσα γίνονται στην Ουκρανία, όπου βλέπουμε, και όχι μόνο βέβαια, όπου τα fake news, παραπληροφόρηση, πάει και έρχεται. Ναι, δεν είναι εύκολο και ο αγώνας αυτός είναι ανηφορικό, συνεχής και μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ερχόμαστε να πούμε ότι διαθέτουμε τις μαγικές λύσεις. Mm-hmm. Αντιθέτως, αυτό που προκύπτει από την έρευνα την οποία κάνουμε είναι ότι
γιατί κάποια νέα μέσα είναι πιο ελκυστικά από τα παραδοσιακά. Γιατί τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αλλάξουν έτσι κάποια στοιχεία λειτουργίας τους. Επειδή αναφέρατε και πολύ σωστά μάλιστα για το θέμα της παραπληροφόρησης σε ό,τι αφορά την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία, νομίζω ότι είναι βασικό τα μέσα ενημέρωσης να ανακτήσουν έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτό είναι που τους διακρίνει, αυτό είναι που διακρίνει εσάς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και τη δουλειά την οποία κάνετε. Ο κόσμος αναζητά, νομίζω, και επιβραβεύει αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία, παρά έτσι τις πρόσκαιρες εντυπώσεις που κερδίζει κίτρινη δημοσιογραφία. Μου έκανε πολύ εντύπωση, όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω, κύριε καθηγητά, η ομιλία του συναδέλφου σας, του κυρίου Φραγκονικολόπουλου, ιδιαίτερα στο κομμάτι της ρωσοφιλίας και πόσο αυτή επηρεάζει και τον τύπο στην Ελλάδα. Ναι, ήταν μια σημαντική έτσι έρευνα με την διδάκτορα την κυρία Ζάραλη, η οποία αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό και τον τρόπο με τον οποίο έτσι καταγράφονται οι σχετικές αναπαραστάσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, καθώς δείχνει και η οποία συνδέεται βέβαια με ιστορικά στοιχεία, τα οποία είχαν αντίστοιχα έτσι απασχολήσει τη χώρα μας από την στιγμή της ανεξαρτησίας της. Τώρα ειδικά βέβαια στα τελευταία χρόνια και ειδικά με το βάρος των εξελίξεων στην Ουκρανία, αυτό το κομμάτι της ρωσοφιλίας αποκτά άλλα χαρακτηριστικά, καθώς πολλά από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρθηκαν, αυτό το οποίο κάνουν και μεταφέρουν είναι μια έτσι ανάγνωση της πραγματικότητας που δεν επιτρέπει έτσι να φανούν ζητήματα τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία ειδικά. Ειδικά στην Ουκρανία. Κύριε Παναγιώτου, υπάρχει μέλλον για τη δημοσιογραφία? Γιατί δεν πάρει να, καλά. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Υπάρχει μέλλον χωρίς δημοσιογραφία? Σωστό. Επιμένω και στέκομαι σε αυτό. Γιατί γίνεται μια συστηματική προσπάθεια δυσφήμισης της δουλειάς των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης. Μια δουλειά η οποία στόχο έχει να απαξιώσει τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και την ανάγκη που έχουμε για τεκμηριωμένη ενημέρωση. Η τεκμηριωμένη ενημέρωση σημαίνει ότι ενισχύουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σημαίνει ότι μπορούμε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Σημαίνει ότι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Άρα υπάρχει μέλλον χωρίς δημοσιογραφία, με το να ανοίξουμε ουσιαστικά το κουτί της Πανδώρας και να ενημερωνόμαστε από τον οποιοδήποτε ο οποίος αυτοβαφτίζεται δημοσιογράφος? Μήπως πρέπει να δούμε εκ νέου το πώς αυτές οι φωνές έχουν κατακλείσει το δημόσιο βίο και ουσιαστικά είναι αυτές οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό πλήττουν τη δημοσιογραφία? Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε και εμείς ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριε Παναγιώτου. Και το ερώτημα, βέβαια, το έχω θέσει και άλλες φορές στις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας, είναι το ζητάει ο κόσμος, το ρωτάει ο κόσμος, αυτόν τον κικαιώνα της ενημέρωσης μέσα, ιδιαίτερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να αναζητήσουμε τη σωστή είδηση, να παρασυρθούμε από τα fake news? Θα σας πω, με το να εμπιστευτούμε ουσιαστικά τους επαγγελματίες δημοσιογράφους στην επώνυμη δημοσιογραφία. Η επώνυμη δημοσιογραφία σημαίνει ότι μπορεί να μην συμφωνώ με τις απόψεις σας. Νομίζω όμως ότι μπορώ να ασκήσω κριτική γνωρίζοντας ποιος τις διατυπώνει. Η ανώνυμη δημοσιογραφία ή οι ανώνυμες ανακοινώσεις, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, οι οποίες βαφτίζονται δημοσιογραφία, είναι αυτές οι οποίες υπονομεύουν το θεσμό. Τι πρέπει να κάνουμε? Ας δούμε λίγο το αν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς δημοσιογραφία με την ημέρα απεργίας των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, όπως ήταν χθες μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία δεν μας επιτρέπει να ενημερωθούμε, να πληροφορηθούμε, να καταλάβουμε το τι γίνεται. Άρα λοιπόν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μας βοηθούν στο να καταλάβουμε το τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι προσπαθούν να μας επιβάλλουν την άποψή τους, όπως πολλές φορές λανθασμένα έχει περάσει. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε, να το αναλογιστούμε, γιατί δημοσιογραφία σημαίνει διατύπωση επώνυμης άποψης και όχι ανώνυμης ανακοίνωσης με αμφίβολα κίνητρα. Κύριε Παναγιώτου, να αλλάξουμε λίγο θέμα.
τους δημοσιογράφους, τους έγκυρους, να τους εμπιστευτούμε. Την κυρία Κεραμέως και το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, να το εμπιστευτούμε ή όχι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπήρξε αντικείμενο μιας διαβούλευσης η οποία δεν κράτησε το χρόνο, όσο χρόνο νομίζω ότι απαιτούνταν. Mm-hmm. Είναι, ουσιαστικά έρχεται να χτίσει πάνω σε μια σειρά από αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν. Η δική μου η άποψη ευρύτερα είναι ότι τα πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε τι μοντέλο θέλουμε. Οι συνεχείς εναλλαγές δεν οδηγούν στο επιθυμητό σημείο. Η δική μου προσωπική άποψη και προσέγγιση είναι ότι ναι, σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, όχι όμως σε ένα πανεπιστήμιο υπερσυγκεντρωτικό, το οποίο δεν επιτρέπει έτσι να, το οποίο διοικητικά θα δημιουργήσει προβλήματα. Και σε αυτό το τομέα είμαι αρκετά σκεπτικός για το νέο διοικητικό μοντέλο. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μέσα κάποιες πρόνοιες οι οποίες κατά τη γνώμη μου έτσι απελευθερώνουν το πανεπιστήμιο και τις δυνατότητες που έχει, αλλά αυτά μένουν να αποδειχθούν όλα στην πράξη. Είναι στο σχεδιασμό πολλά μπορεί να υποθούν, στην πράξη όμως μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα είναι δυσλειτουργικό. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν αυτή η κριτική η οποία ασκήθηκε γύρω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Νομίζω κυρίως δύο είναι τα σημεία τριβής, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο, το γεγονός ότι κατ' ουσία καταργείται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΗ. Και ένα δεύτερο, ο τουλάχιστον θα έλεγα κατ' εμέ ανησυχητικός νέος τρόπος εκλογής μελών ΔΕΠ, όπου κατ' ουσία φεύγει από τα τμήματα, ανοίγει τόσο πολύ που προκαλούνται απορίες. Κατά ταπεινή μου άποψη. Τα ξέρετε, ναι, καλύτερα σχόλως. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι και έννοια της δημόσιας συζήτησης την οποία υπηρετεί η δημοσιογραφία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το διοικητικό σχήμα θεωρώ και εγώ ότι θα παρουσιάσει αρκετά προβλήματα. Δημιουργεί ζητήματα έτσι νομιμοποίησης ενώ ταυτόχρονα δεν αφήνει ουσιαστικά πολλές έτσι δημιουργικές δυνάμεις να εκφραστούν. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο θα εκλέγεται το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, στην ουσία, ας πούμε, μεταφέρει αρκετές αρμοδιότητες εκτός των μελών. Άρα αυτό το σημείο είναι κατά τη γνώμη προβληματικό. Ένα δεύτερο σημείο είναι αυτό το οποίο αναφέρατε σχετικά με τα ζητήματα εκλογής, τα οποία όμως, για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ένα σχήμα το οποίο έχει δοκιμαστεί, ένα σχήμα το οποίο έχει ουσιαστικά αποδείξει ότι λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι με διαφάνεια, και έχει αφήσει πίσω ένα μεγάλο ποσοστό των αδυναμιών του παρελθόντος. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος αν όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ουσιαστικά αλλάζουν το πανεπιστήμιο προς το καλύτερο ή απλά είναι άλλο ένα νομοσχέδιο σε μια σειρά έτσι παρεμβάσεων. Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το πανεπιστήμιο κατά ανάγκη, δηλαδή συνεχώς νομοθεσίες. Χρειάζεται να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μείνουν εντός του πανεπιστημίου, υπηρετώντας ουσιαστικά το δικαίωμα, ας πούμε, του αυτοδιοίκητου, το οποίο έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο και τώρα τίθεται εν αμφιβόλου. Πότε ολοκληρώνονται οι εργασίες της 6ης Ακαδημίας, κύριε καθηγητά? Ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Mm-hmm. Με συμμετέχοντες που έχουμε από όλο τον κόσμο, δηλαδή είναι από την Αμερική μέχρι τη Φιλανδία, μέχρι το Ιράκ, από το Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, Ιταλία, Γαλλία και ούτω καθεξής. Εγώ να σας δώσω συγχαρητήρια, πραγματικά, κύριε καθηγητά, γιατί κερδίζετε για μία ακόμα φορά το στοίχημα της εξωστρέφειας, καθιστώντας στη Θεσσαλονίκη διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα συγχαρητήρια είναι στο τμήμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘΙΤΑ, το οποίο έχει αποδείξει το δυναμισμό που διαθέτει και το καθιστά έτσι, νομίζω, επειδή είμαστε και σε περίοδο υποβολής μηχανογραφικών, mm-hmm, το καλύτερο τμήμα στην Ελλάδα. Ισχύει. Κύριε καθηγητά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την συνεχή στήριξή σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι,
μια πολύ γεμάτη, θα έλεγα, εκπομπή, ξεκινώντας από το τέλος τα ακαδημαϊκά, τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Ρεοκάστρου, ασφαλώς το πρώτο μέρος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Θάνος Ζήμερος, τα είπαμε σήμερα όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, την ίδια ώρα, 5:30, τηλεόραση του Atlas. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. We'll be right back.